Να πάμε λίγο σε μία απόφαση που έχει να κάνει με τις καύσεις, που έχει να κάνει με την αντιυπηρική περίοδο και που έχει να κάνει με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αυτές τις ακραίες συνθήκες που βιώνουμε τουλάχιστον στους τελευταίους μήνες σε επίπεδο Κρήτης. Καθώς Εύη. Λοιπόν, έχουμε την έναρξη της απαγόρευσης καύσεων και οποιασδήποτε χρήσης πυρός από την 5η 20 Απριλίου. Κανονικά ήταν προγραμματισμένο αυτό να ξεκινήσει από την 1η Μαΐου, οπότε και ουσιαστικά επίσημα γίνεται η έναρξη της αντιυπηρικής περίοδου. Ωστόσο, στην Κρήτη, στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου αλλά και στη Σάμο, λόγω των νοτιάδων και γενικότερα έτσι της κλιματικής αλλαγής και των φαινομένων αυτών που φαίνεται ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, αποφασίστηκε αυτό το πράγμα και έτσι σήμερα 18, σε 2 μέρες, από την 5η 20 του μήνα, απαγορεύεται και βεβαίως πρόστιμο για όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα τηρήσουν αυτή την απόφαση. Μάλιστα, έχω την εξής απορία, αν έχουμε να κάνουμε με μια κατά κάποιο τρόπο πρώιμη έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βέβαια κάποιος που δεν γνωρίζει πιθανόν να πέσει σε αυτό το τρυπάκι και να έχει αυτή την απορία. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Αντωνακάκη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ερώτηση. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια πρώιμη έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ή δεν έχει σχέση με αυτό τον όρο και αυτή την έννοια? Ακριβώς σωστά το λέτε. Έχουμε σε ορισμένα σημεία της Ελλάδος νωρίτερα την έναρξη της απαγόρευσης καύσης στην Ύπαιθρο. Αυτό έχει γίνει στο Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και από το Βόρειο Αιγαίο τη Σάμο. Για ποιους λόγους πάρθηκε αυτή η απόφαση? Ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό το στοιχείο ότι λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής είχαμε ένα τεράστιο όγκο κλήσεων για υπαίθριες πυρκαγιές σε χωράφια, σε δασικές εκτάσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, παρόλο που σαν υπηρεσία κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποδείχτηκαν πάρα πολύ, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς δεν έφερε καρπούς, οπότε προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα που είναι η απαγόρευση καύσης κάθε δραστηριότητα στην Ύπαιθρο. Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη, θεωρείτε ότι αυτά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί έχουν να κάνουν με την άγνοια κινδύνου, έχουν να κάνουν με τι ακριβώς? Δηλαδή, όταν εσείς αναφέρετε ότι με αέρα απαγορεύεται να βάλει κάποιος φωτιά, να κάψει ξερά κλαδιά, για παράδειγμα. Αλλιώς λέγεται, δεν λέγεται άγνοια κινδύνου, Εύη, αυτό σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μην το πούμε στον αέρα. Εγώ να κάνω τη δουλειά μου και δεν πάω να καεί το σύμπαν. Αυτό έτσι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Όταν βλέπουμε το ένα παράδειγμα μετά το άλλο, πρόσφατα, Χανιά. Κάψαμε 30 στρέμματα, δυστυχώς, από μια αμέλεια. Καθημερινά βλέπετε ότι φέτο, λίγο πριν την αντιπυρική περίοδο, ό,τι κλήσεις είχε η Κρήτη, δεν είχε πέρυσι όλη η Ελλάδα. Αυτό δείχνει το «Ωχ, αδερφέ, να κάνω τη δουλειά μου και πάμε παρακάτω». Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οπότε πλέον κανείς δεν μπορεί από τις 20 του μήνα να κάψει τα ξερόκλαδά του σε ένα λιόφυτο, για παράδειγμα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια καταγγελία, σωστά, βεβαιώνεται πρόστιμο? Βεβαίως ενεργοποιείται η νομοθεσία η οποία προβλέπει 500 € πρόστιμο και το ποινικό του μέρος. Αν έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και έχουμε και ζημιές, πάμε στο ποινικό και από εκεί και πέρα ό,τι προβλέπετε. Ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντωνακάκη. Ναι, ολοκληρώστε. Να προσθέσω ακόμα ότι δεν είναι μόνο τα 500 €. Από 1 Μαΐου που πάμε στην πλήρη εφαρμογή της αντιπυρικής περίοδου και έχουμε την έκδοση των χαρτών επικινδυνότητας, αυτό το 500 € προστατεύεται ανάλογα την επικινδυνότητα, όπως ακριβώς ήταν και πέρυσι. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ θερμά.